Ένα όμορφο αντάμωμα στον ομό έτολο Καρνανίας είναι με την όμορφη Τριχονίδα. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη, όπως λένε, της χώρας. Έχει έκταση 97 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 18 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα. Επικοινωνεί με τεχνικό αυλάκι με τη μικρότερη λίμνη Λυσιμαχία. Είναι το καταφύγιο πολλών πουλιών και στα νερά τους ζουν πολλά είδη ψαριών. Πολλοί θρύλοι και παραδόσεις σώζονται μέχρι σήμερα. Στις όχθες της λίμνης είναι χτισμένη η Μυρτιά. Ένα χωριό με πολλές φυσικές καλονές. Ένας φιδίσιος δρόμος σε οδηγεί στο πανέμορφο Θέρμος. Είναι από τις πιο όμορφες κομοπόλεις της έτολο Καρνανίας. Χτισμένο στην πλαγιά ανάμεσα στις περιοχές Ναυπάκτου και Αγρινίου. Χωμένο κυριολεκτικά στην αγκαλιά της φύσης, αποτελεί το στολίδι της περιοχής. Είναι ο τόπος που έδωσε το μεγάλο παρόν στο προσκλητήριο της ελληνικής ιστορίας σε όλες τις στιγμές από την αρχαιότητα μέχρι στα δύσκολα χρόνια της Επταετίας. Το αρχαίο Θέρμο έχει δημιουργηθεί από τον 14ο αιώνα π.Χ. Η ιστορία που παρουσιάζει είναι πολύ αξιόλογη, παρουσιάζει τις αρχαιότητες οι οποίες από τον 14ο αιώνα μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή παρουσιάζει μια αξιόλογη δραστηριότητα. Καταστράφηκε μετά από τον Φίλιππο τον 5ο και έτσι καταργήθηκε όλη η τολική συμπολιτεία η οποία υπήρχε μέχρι τότε. Μετά πλέον αναπτύχθηκε το καινούριο Θέρμο, όπου σήμερα παρουσιάζει την εικόνα που λίγο πολύ είδατε. Το επίπεδο εδώ της περιοχής είναι κάπως ανεβασμένο και τελευταία γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα. Χρόνια πλέον είχε εγκαταληφθεί όσον αφορά τα έργα υποδομής και τώρα μπήκε μια προσπάθεια ούτως ώστε να αναπτυχθεί σε όλους αυτούς τους τομείς που πραγματικά, ας πούμε, υπήρχε πρόβλημα. Και ξεκινάμε πρώτα από το οδικό δίκτυο, το οποίο, ας πούμε, ήταν πολύ προβληματικό για την περιοχή μας και γενικότερα για όλη την Ελλοκαρνανία, που σιγά σιγά βελτιώθηκε και σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα δίκτυο με ανθρώπινες συνθήκες. Επίσης, το χωριό μας, όπως είδατε, παρουσιάζει πολλές ομορφιές, οι οποίες όμως δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους αρμόδιους φορείς. Γίνονται πολλές προσπάθειες για αναβάθμιση από την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους άλλους μαζικούς φορείς, όπως είναι ο Πολιτιστικός Όμιλος, ο Σύλλογος Ευγένιος Γενοήλης Κοσμάς ο Ετωλός, για να δώσουμε στην περιοχή μας και γενικότερα και ειδικότερα στους νέους τη δυνατότητα μιας παραμονής στην περιοχή μας, διότι πράγματι είναι γνωστό ότι γίνεται μια μετανάστευση της νεολαίας προς τα κέντρα. Σήμερα έχει γίνει μια προσπάθεια να κρατηθούν οι νέοι στην περιοχή μας και μόνο σε αυτούς τους φορείς που σας ανέφερα γίνεται αυτή η προσπάθεια για να παραμείνουν εδώ για να αποδώσουν στον τόπο τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ειδικότερα θα ήθελα να τονίσω ότι και η δημιουργία του Κέντρου Υγείας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει μια αποκέντρωση στην περιοχή όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μπορώ να πω, διότι έτσι αποφεύγεται η συσσόρευση των ασθενών προς τα κέντρα όπως είναι η πρωτεύουσα του νομού, τις επαρχίες περισσότερο του Αγρίνιου και έτσι οι ασθενείς εξυπηρετούνται εδώ στο χώρο αυτό που είναι το κέντρο υγείας του Θέρμου και εξυπηρετούνται συνολικά περίπου 25 με 30 κοινότητες που φτάνουν συνολικό πληθυσμό 15 έως 20 χιλιάδες. Πράγματι τώρα έχει ξεκινήσει, υπάρχει μια στελέχωση η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική μέχρι στιγμής και δίνει τη δυνατότητα μιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλη την περιοχή αυτή η οποία είναι πραγματικά άγωνη και από εδαφική, από εδαφικό ανάγλυφο, αν μπορούμε να το πούμε, παρουσιάζει πάρα πολλές δυσκολίες για να μεταφερθούν οι ασθενείς περισσότερο προς τα κέντρα τα οποία είναι πιο πολύ οργανωμένα. Το άφθονο πράσινο που υπάρχει στο Θέρμος, τα μεγάλα πλατάνια με το βαθύ ίσκιο, δημιουργούν ιδίως το καλοκαίρι μια απέραντη όαση δροσιάς. Κάτω από τον ίσκιο των πλατανιών και τα γάργαρα νερά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης, σε συνεργασία με τη Λαϊκή Επιμόρφωση, στηρίζουν την παράδοση. Ντόπιοι μουσικοί και τραγουδιστές συντροφεύουν τους νέους στην πρόβα τους για τις εκδηλώσεις που συχνά οργανώνουν.
Thank you.